Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ Ζάκυνθος και σήμερα 5η 7 Νοεμβρίου θα ασχοληθούμε με ένα θέμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής το οποίο αφορά κυρίως την πόλη της Ζακύνθου. Έχει γίνει ο κακός χαμός, θα μου επιτρέψετε να πω, σχετικά με την ανάπλαση της οδού Ταβουλάρη. Έχει προκαλέσει ρήγματα και μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και στις σχέσεις του Δημάρχου με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και αρκετούς από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Τσίπηρας, ο οποίος είναι οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο καθέλην αρμόδιος, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο και τη μελέτη για το συγκεκριμένο έργο και στο πλαίσιο του Open Mall. Και ο Χρήστος Μεϊντάνης, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Ζακύνθου, κάτοικος της περιοχής, από τους πρώτους οι οποίοι σήκωσαν το συγκεκριμένο θέμα και αντέδρασαν στην ακύρωση του έργου της ανάπλασης της Ταβουλάρη. Πάμε να ξεκινήσουμε, αφού σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε, καλησπέρα. Να δούμε ένα βίντεο από την επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα και ερχόμαστε για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Να την πάτε αύριο στο δικαστήριο της Χάγης. Αφήστε μας να ψηφίσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν τηρείτε τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, εντάσεις και ανατροπές είχε η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Υπέρ της πρότασης που κατέθεσε η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης για την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης στην οδό Ταβουλάρη, ψήφισε τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση διήρκησε 5 ώρες με τον Δήμαρχο να επιμένει πως το έργο είναι παράνομο. Επομένως, είναι φανερό ότι μόνο ένας ανεύθυνος θα υπέγραφε την μελέτη. Η οποία μελέτη έγινε όχι από συγκοινωνιολόγο, αλλά από αναρμόδιους υπομηχανικούς της τεχνικής διεύθυνσης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν η παράταξη του κύριου Αρμένη κατέθεσε πρόταση να αφαιρεθεί από την Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα και να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ποιους αφορά αυτή η παρέμβαση στην Ταβουλάρη? Αφορά τους κατοίκους του Γυρίου, του Καμπίου, των Βολιμών, της Εξοχώρας, της δικής μου που κάθομαι στην ανάληψη και όλων των ανθρώπων αυτού του νησιού. Στόχος της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων που θα κάνουν την πόλη πιο φιλική στους πολίτες, δήλωσε από την πλευρά του επικεφαλής της παράταξης Ανάδραση, ενώ επικεφαλής της παράταξης Ζάκυνθος Ανατροπή Αναγέννηση, Αντώνης Κασιμάτης, είπε ναι στην ανάπλαση που θα είναι συμβατή με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εμείς όμως, σαν άνθρωποι και σαν Ζακυνθινοί, θα πρέπει να αφήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια στην άκρη και να κοιτάξουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Και θα λειτουργήσουμε πώς, σεβόμενοι τον δημοκρατικό διάλογο, καταθέτοντας όλες τις απόψεις και ψηφίζοντας αυτό το οποίο η πλειοψηφία επιθυμεί. Για το κυκλοφοριακό αποτύπωμα αυτής της ανάπλασης σε μία από τις λίγες εξόδους που έχει εξόδους στην προκειμένη περίπτωση που έχει η πόλη, να είναι τέτοιο που να μην δημιουργεί προβλήματα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία δεν συμφωνεί η Δημοτική Αρχή. Είδαμε λοιπόν ένα μικρό κομμάτι από την πεντάωρη σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίπηρα. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αρετάκη, κύριε Τσίπηρα, να λέει ότι είναι παράνομο το έργο. Είναι παράνομο το έργο. Πράγματι το ακούσαμε, όμως ίσως ο Δήμαρχος δεν γνώριζε. Καλό θα ήταν να είχε μια καλύτερη ενημέρωση από τους συνεργάτες του και από τις τεχνικές υπηρεσίες που συνέταξαν τον φάκελο το συγκεκριμένο, ότι το έργο αυτό είχε κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο για την αστική ανάπλαση. Αφορούσε το τμήμα αυτό της Ταβουλάρη από τον Άγιο Παύλο μέχρι τους Αγίους Σαράντες. Μια πρόταση η οποία κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή από το Πράσινο Ταμείο με παρατηρήσεις οι οποίες εστάλησαν για να ολοκληρωθεί η υποβολή. Όμως δυστυχώς η Δημοτική Αρχή η καινούρια δεν απέστειλε αυτά που έπρεπε, προκειμένου εντός προθεσμίας μέχρι 31 Δεκάτου
να εντάξει το έργο αυτό προς υλοποίηση. Φυσικά, όπως έχουν ενημερώσει, ότι έχει δοθεί μια μικρή παράταση 15 ημερών από το Πράσινο Ταμείο να υποβληθούν και γι' αυτό έγινε η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πίστηκε κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι παράνομο το έργο και όλη η αίθουσα εκτός από τον Δήμαρχο θεώρησε ότι το έργο αυτό και πρέπει να υλοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί και να προχωρήσει. Τώρα, επιμέρους θέματα τα οποία μπορεί να τέθησαν που δεν έπεισαν κανέναν, μπορούν να επιληθούν εφόσον ενταχθεί το έργο και προχωρήσει η υλοποίησή του. Το έργο αυτό έγινε στα πλαίσια του σχεδιασμού μιας πόλης ήπιας κυκλοφορίας και φιλική προς τον πολίτη και τον πεζό, με ένα δίκτυο που ξεκινάει από το ΧΤΕΛ εντός της κυκλοφοριακής μελέτης της ισχύουσας που υπάρχει, με αστική συγκοινωνία που ξεκινάει από το ΧΤΕΛ, με χώρους στάθμευσης στο ΧΤΕΛ, με πλακόστρωση που υπάρχει, θα υπάρξει στο χώρο των Καμινίων μέχρι τον Άγιο Παύλο και αφορά ένα πολύ σημαντικό σημείο της πόλης, με πλακόστρωση και σταμποτό, και μετά η αστική ανάπλαση μέχρι τους Αγίους Σαράντες και από τους Αγίους Σαράντες και μετά πεζόδρομοι και στο ιστορικό κέντρο που έχει οραματιστεί στο παρελθόν ο Γιάννης Αγαλιανός, που είχε σχεδιάσει αυτή την παρέμβαση της πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου της πόλης, ένα σύνολο προτάσεων το οποίο θα άλλαζε συνολικά τη μορφή της πόλης. Τώρα, φυσικά, αν ο Δήμαρχος τώρα θεωρεί ότι όλα αυτά που είναι ενταγμένα, χρηματοδοτημένα και έτοιμα προς υλοποίηση και δημοπράτηση, ότι πρέπει να πεταχθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν θα ξαναβρεθούν, αυτό είναι θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βρήκε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο με άλλη άποψη και απέναντι. Η πρόταση άλλωστε του Δημάρχου το έργο αυτό να μην προχωρήσει εισέπραξε 0 ψήφους. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο... Ακριβώς. Εγώ δεν έχω ακούσει 0 ψήφους σε πρόταση Δημάρχου. Ακριβώς. Λοιπόν, 0 ψήφοι. Η άλλη πρόταση είχε 22 νομίζω ψήφους, 7 είχε η πρόταση του κυρίου Χασιμάτη που ήταν παρεμφερή όμως να γίνει το έργο άμεσα και η πρόταση του Δημάρχου 0. Άρα αυτό που καλείται σήμερα ο Δήμαρχος είναι να υλοποιήσει άμεσα και αυτός και η τεχνική του υπηρεσία να προχωρήσει, να μην χαθεί αυτό το πολύτιμο έργο και το σημαντικό και τα κονδύλια αυτά τα οποία δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν στο μέλλον. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Τα προγράμματα αυτά ανοίγουν, εφόσον υπάρχει μελέτη μπορείς και διεκδικείς και παίρνεις, όταν δεν έχεις κάτι χάνεις την χρηματοδότηση. Άρα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση, δεν είναι κακό να ο Δήμαρχος να πει ότι ακούω την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να έχω κάτι διαφορετικό, όμως θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και αν κατά την υλοποίηση δει κάτι ότι πρέπει να διορθωθεί, υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα. Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Μενιντάνη, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς είστε κάτοικος της περιοχής. Σηκώσατε, να το πω έτσι, το θέμα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και σε συναντήσεις που είχατε και πριν και μετά από αυτό με κατοίκους. Τι ακριβώς ζητάτε? Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ανάπλαση? Καλησπέρα και από μένα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι περήφανος, γιατί μέσα από το Τοπικό Συμβούλιο καταφέραμε να δημιουργήσουμε το θέμα της ανάπλασης της Τσαμπουλάρη σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα όλος ο κόσμος συζητάει αυτό το πράγμα. Κατά την άποψή μου, οτιδήποτε γίνεται σε οποιαδήποτε γειτονιά της Ζακύνθου και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της Αναστασίου Τσαμπουλάρη, που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάποιο έργο, εγώ είμαι υπέρ. Από εκεί και πέρα, το ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, το να μην θέλει να γίνει αυτή η ανάπλαση, δεν μπορώ να καταλάβω τι τον προβληματίζει. Είπε ότι θα βγάλουν οι μαγαζάτορες στους πεζόδρομους, θα κουτσούνια, είπε, για την πραγμάτια τους. Βέβαια, δουλειά του Δήμου είναι να μην γίνει αυτό, αλλά... Εάν γίνει αυτό, λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, θα μπορέσει να εφαρμόσει την κανονιστική και να τα βγάλει. Οτιδήποτε, δηλαδή, κάποιος έμπορος θελήσει, του πει το μυαλό του ότι πρέπει να βάλει πάνω σε αυτά τα πεζοδρόμια, αν εφαρμόσει την κανονιστική, θα έχει κανένα θέμα. Θεωρείτε εσείς ότι θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας και προφανώς θα δώσει αξία και στην περιοχή, φαντάζομαι? Θα δώσει αξία, γιατί ο τουρίστας, ο οποίος το καλοκαίρι έρχεται στη Ζάκυνθο περπατώντας στον πεζόδρομο της Αλεξάνδρου Ρούμα, δεν θα σταματάει στο σημείο που είναι το πλαγόστοτο, θα συνεχίσει να προχωράει και
όπως καταλαβαίνετε, και στην Αναστασίου Ταβουλάρη, και με αποτέλεσμα να ωφεληθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι έμποροι, οι κάτοικοι της περιοχής. Να ρωτήσω κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο το έχει βάλει και ο Δήμαρχος σε ό,τι αφορά, είπε ότι δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη κλπ. Εσείς πού θα παρκάρετε το αυτοκίνητό σας στην περίπτωση που γίνει πεζόδρομος? Ή οι κάτοικοι, οι έμποροι, εκεί που έχουν συνηθίσει, βλέπουμε και τα πλάνα, να αφήνουν το αυτοκίνητό τους μπροστά ή στο μαγαζί τους ή στο σπίτι τους. Είναι έτοιμοι οι κάτοικοι για αυτή την αλλαγή? Γιατί είναι ενός είδους ταλαιπωρία, έτσι. Είναι μια αλλαγή συνήθειας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση όλοι, είτε με μικρό ποσό είτε μεγάλο, έχουμε τις ευθύνες μας. Και εμείς οι κάτοικοι και οι έμποροι της περιοχής. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο να μάθουμε να περπατάμε. Εάν θα περπατήσετε κάποια μέρα στον δρόμο του ΚΤΕΛ, θα δείτε ότι σε μια απόσταση 400-500 μέτρων ο δρόμος είναι ελεύθερος. Δηλαδή, οποιοδήποτε κατεβαίνει στην πόλη, οποιοδήποτε έχει το μαγαζί του, μπορεί να παρκάρει στον δρόμο του ΚΤΕΛ και να περπατήσει ένα-δύο λεπτά να κατέβει στο μαγαζί του ή να κατέβει να κάνει τα ψώνια του. Δεν θεωρώ ότι δεν είναι κάτι δύσκολο ή κάτι κουραστικό. Με αποτέλεσμα να αποσυφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αναστασίου Ταβουλάρη, ή τέλος πάντων αν θα γίνει αυτό το έργο. Και θεωρώ ότι και παράλληλα μαζί και με το πάρκινγκ το οποίο θα δημιουργηθεί, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, σήμερα έμαθα και κάτι άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ο δρόμος της Αναστασίου Ταβουλάρη έχει μονή και ζυγή στάθμευση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μου είπε κάποιος έμπορος εκεί πέρα που είναι από τους πιο παλιούς, ότι υπήρχαν αυτές οι πινακίδες και κάποια στιγμή κάποιος τις έβγαλε. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αληθεύει, αλλά αν ισχύει αυτό, πρέπει να το δούμε και αυτό. Να απαντήσω σε αυτό, διότι το γνωρίζω το θέμα. Στην κυκλοφοριακή μελέτη που είναι σε ισχύ και βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στο πλάτος του δρόμου, του συγκεκριμένου δρόμου, δεν επιτρέπει διπλή στάθμευση και δεξιά και αριστερά βάσει του κώδικα. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει στάθμευση από τη μία πλευρά. Μία πλευρά εναλλάξ με τους μήνες. Αυτό προβλέπεται μέσα στην κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή φυσικά να το εφαρμόσει. Όμως, δοθεί σας η ευκαιρία τώρα της ανάπλασης του συγκεκριμένου δρόμου. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να αφαιρεθούν τα οχήματα αυτά. Άλλωστε, όπως είπαμε, η νόμιμη στάθμευση είναι από τη μία πλευρά, άρα από το ένα σημείο μέχρι το άλλο μιλάμε για κατάργηση περίπου 40 θέσεων νόμιμης στάθμευσης. Άρα συζητάμε για πολύ λίγα οχήματα τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στο χώρο εκεί, όπως λέει ο κύριος Μεϊντάνης, στα Καμίνια που είναι δίπλα στο ΚΤΕΛ, και θα μπορούσαν να σταθμεύουν στο χώρο εκεί. Ο Δήμος θα μπορούσε να αξιοποιήσει κάποια ακίνητα ή να ενοικιάσει κάποιους χώρους, να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης. Αυτά προβλέπονται μέσα στην κυκλοφοριακή μελέτη. Άλλωστε, ο Δήμαρχος που αναζητά την καινούρια κυκλοφοριακή μελέτη, που δεν ξέρει κανένας αν έχει ανατεθεί ή ποιοι θα τη συντάξουν, γιατί δεν το ανέφερε προχθές, όμως η κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει, έχει επικαιροποιηθεί, έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάλιστα. Και αναμένει η αποκεντρωμένη μία εφαρμοστική μελέτη σήμανσης των πεζόδρομων. Να πούμε ότι θα περνάνε αυτοκίνητα και με την ανάπλαση. Θα υπάρξει διέλευση των οχημάτων, όχι στάθμευση. Άρα, μιλάμε για φιλική προς τον πολίτη, προς τον επισκέπτη και προς τον κάτοικο περιοχή, που θα μπορεί, όπως είπε και ο κύριος Μεϊντάνης, να φτάσει στην πόλη με το ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία που έρχονται από τα χωριά, από τις τουριστικές περιοχές, να κατεβαίνει σε ένα πολιτισμένο χώρο, στα Καμίνια, με πλακόστρωτο, και συνέχεια να μπαίνει σε ένα πεζόδρομο, πλακόστρωτο μάλλον, δεξιά και αριστερά, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα, να σταθμεύουν και να εμποδίζουν και να περπατάει εύκολα ο πολίτης. Με συγχωρείτε, επειδή είπατε ότι είναι 40, επί της ουσίας είναι 40 και 40-80, είναι περίπου 100 αυτοκίνητα. Ωραία. Γιατί είναι και τα παράνομα τα οποία κάπου πρέπει να μπουν. Και αυτά πρέπει να μπουν. Φυσικά όμως οι χώροι στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν θα μπορούσαν να είναι για 300-400. Οπότε υπάρχει δυνατότητα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν τα οικόπεδα. Εμείς είχαμε διερευνήσει την περιοχή. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα οικόπεδά τους για να γίνουν χώροι στάθμευσης του Δήμου. Άρα, το μόνο που πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος είναι αυτές οι μελέτες, οι οποίες δεν τις έφτιαξε κάποιος και τις επέβαλε. Έχουν γίνει αντικείμενο διαβούλευσης με την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου η κυκλοφοριακή μελέτη. Η κυκλοφοριακή μελέτη όμως πέρασε από την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι πολίτες ομόφωνα.
πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, πέρασε από, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα. Τα έργα αυτά, Open Mall, αστική ανάπλαση, ταβουλάρι, τον Οκτώβρη του 2018, εγκρίθηκαν και πέρασαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα ο Δήμαρχος δεν θέλει να αποδεχτεί τίποτα από όλα αυτά. Πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα έργα που είναι ενταγμένα και πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν και να δημοπρατηθούν, τίθονται όλα σε κίνδυνο. Κύριε Μεϊντάνη, να ρωτήσω κάτι. Είναι έτοιμοι οι κάτοικοι, γιατί όπως είπατε και εσείς το θέλουν, θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα μπορέσουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τους βλέπετε ή οι καταστηματάρχες να μην βγάζουν την πραγμάτια τους, γιατί και τώρα όποιος περάσει από εκεί βλέπει, θα συνετιστούν, να το πω διαφορετικά, θέλουν να συνετιστούν ή λένε εντάξει μας βολεύει να βγάλουμε και 5 καφάσια ή 2 τραπεζάκια έξω και ας αφήσω το αυτοκίνητό μου 50 μέτρα πιο μακριά. Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν και οι θετικές απόψεις, υπάρχουν και οι αρνητικές. Ένα μεγάλο κομμάτι των εμπόρων και των κατοίκων της περιοχής πραγματικά είναι σύμφωνοι. Και από ό,τι είδατε ήταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε εμάς στο Τοπικό Συμβούλιο είχαν έρθει και χθες πάλι είχαν μια συγκέντρωση μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και κάποιες φωνές που δεν ξέρω γιατί δεν είναι σύμφωνοι με αυτό το έργο. Όσον αφορά τώρα αυτό που λέτε για την πραγμάτια κτλ., αν θα περπατήσουμε στην Αναστασίου Ταβουλάρη, δεν ξέρω αν είναι ένα-δύο μαγαζιά τα οποία πραγματικά έχουν πραγμάτια έξω. Είναι και λίγο, είναι δελεαστικό όταν θα μεγαλώσει το πεζοδρόμιο. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Μπορεί να απλώσει ο άλλος και τα πράγματά του. Συμφωνώ. Δηλαδή σε αυτό δεν έχει πολύ άδικο ο Δήμαρχος. Εάν θα εφαρμόσει την κανονιστική ο Δήμαρχος που είναι υπεύθυνος. Έτσι κι αλλιώς. Θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Το πρόβλημα δεν θα το δημιουργήσει. Δηλαδή μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων οι έμποροι, να βγάλουν ό,τι βγάλουν από εκεί και πέρα. Όμως θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, εάν υπάρχει. Και σε δεύτερη φάση η τροχέα, δεν ξέρω ποιος θα εφαρμόσει τον νόμο της κανονιστικής, μπορεί να το λύσει το πρόβλημα μέσα. Κύριε Τσίπρα, κινδυνεύει επειδή είναι τμήμα του μεγαλόπνο σχέδιο και όλη η Ζάκυνθος το έχει καλωσορίσει, το Open Mall. Επειδή είναι τμήμα, κατά κάποιο τρόπο, η ταβουλάρη του Open Mall, κινδυνεύει αν απενταχθεί η ταβουλάρη να έχει πρόβλημα και το Open Mall, να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Οι προθέσεις... Κάποιες δηλώσεις δημάρχου, τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι θα προχωρήσει το Open Mall. Σε κατηδίαν συζητήσεις όμως έχουν υποθεί άλλα πράγματα. Εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι η εφαρμογή των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι υποχρέωση του κάθε εκτελεστικού οργάνου, που είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδημάρχοι και οι υπόλοιποι. Δεν είναι αυτόφωτοι, δηλαδή δεν... κάνουν ό,τι θέλουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις, εντάσσει έργα, αποφασίζει για το πώς θα εξελιχθούν τα θέματα του Δήμου. Και το εκτελεστικό όργανο που είναι ο Δήμαρχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει. Δυστυχώς εδώ είδαμε την προσπάθεια να μην υλοποιηθεί. Εύχομαι να σεβαστεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές, που πάρθηκε με τεράστια πλειοψηφία, και να υλοποιήσει το έργο. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι τα έργα αυτά έγιναν μετά από μια πολύ σοβαρή διαβούλευση με όλους τους φορείς. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περιοχή, με έναν σύλλογο που έχει δημιουργηθεί, ο Σύλλογος της Παλιάς Αγοράς, υπήρξε ενόχληση πραγματικά και όχληση από όλους τους επαγγελματίες και τους κατοίκους από την αρχή της προηγούμενης θητείας. Και πράγματι έδιναν έναν έντιμο αγώνα για να αναβαθμιστεί μια περιοχή η οποία δεν έχει τύχει καμία βοήθεια από το Δήμο τα τελευταία 20 χρόνια. Άθλια πεζοδρόμια, άθλιος φωτισμός, δεν μπορεί να περάσει καρότσι κάπου, δεν είναι εξαιτίας των εμπορευμάτων, διότι στα πεζοδρόμια που είναι ένα 20 πλάτος υπάρχουν και κολόνες της ΔΕΗ. Άρα μιλάμε για μια απαράδεκτη εικόνα και θεωρώ ότι από την πίεση που ασκήσανε οι επαγγελματίες για την αναβάθμιση της περιοχής τους, που θεωρώ ότι το δικαιούνται και όχι μόνο αυτοί αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, ευαισθητοποιηθήκαμε, βρήκαμε την ευκαιρία να εντάξουμε μέσα σε αυτό το σύνολο των προγραμμάτων οι χρηματοδοτήσεις που υπήρξαν και έτσι προχωρήσαμε. Δηλαδή δούλεψε αυτή η κοινωνία προς τα πάνω. Οι επιλογές και οι εφαρμογές αυτών των παρεμβάσεων. Αν χαθούν αυτά τα χρήματα,
Είναι, επειδή είχαμε το Δήμαρχο σε αυτή την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και κάπως μου ήρθε τώρα να το συνδέσω. Υπάρχει κίνδυνος, ξέρουμε, ότι αν δεν προχωρήσει η ιστορία με το Λίμα, να φύγουν τα χρήματα, να χαθούν και να τα πάρει κάποιος άλλος Δήμος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια που είπατε ότι είναι η ταβουλάρη, συν πόσο το Open Mall, να χαθούν αυτά τα χρήματα και να τα εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος. Λοιπόν, πράγματι τα χρήματα του Open Mall υπάρχουν 30 ή 40 πόλεις οι οποίες είχαν απορριφθεί και δεν εγκρίθηκαν, οι οποίοι περιμένουν σε πρώτη ευκαιρία όποια πόλη δεν ξεκινήσει την υλοποίηση από το Open Mall, από το ίδιο, να πάρουν αυτή τα χρήματα. Στο κομμάτι της αστικής ανάπλασης, που είναι το Πράσινο Ταμείο, σήμερα είδα μία ανάρτηση ότι ήδη εγκρίθηκαν σε σημερινή συνεδρίαση του Πράσινου Ταμείου 30 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορους δήμους, σε αστική ανάπλαση και σε άλλες παρεμβάσεις. Είναι αυτό που συνηθίζουμε, δηλαδή, να λέμε εμείς στα παραπολιτικά, οι δημοσιογράφοι, ότι βρέχει ευρώ και εμείς κρατάμε ομπρέλα. Ναι, αυτό πάει να συμβεί. Ενώ υπάρχει δυνατότητα να αντιγυρίσουμε την ομπρέλα ανάποδα και να πέσουν μέσα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που δίνεται. Και πράγματι, οι δημοτικές αρχές έχουν και ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Τη Κορδέλα, ο Δήμαρχος, ο Αρετάκης θα αντικόψει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Όπως ο Κολοκοτσάς έφτιαξε την πλατεία Σολομού που τη σχεδίασε και τη δημοπράτησε η Δημοτική Αρχή του Μποζίκη. Έτσι νομίζω ότι σήμερα λένε ότι έφτιαξε ο Κολοκοτσάς η πλατεία. Όμως δεν την έφτιαξε μόνος του, ήταν κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί για υλοποίηση από την προηγούμενη. Έτσι, και η Δήμη, όπως και το κράτος, έχει συνέχεια. Έτσι, έχει συνέχεια και πραγματικά νομίζω ότι να πέσουν οι τόνοι, να αντιληφθεί ότι όλοι έχουν προσθέσει ένα λιθαράκι και αναμένουμε και ο Δήμαρχος αυτός να συνεχίσει αυτό και να βάλει και το δικό του λιθαράκι ή την πέτρα τη μεγάλη ή το βράχο. Και να ρωτήσω τον κύριο Μεϊντάνη εδώ, επειδή υπήρξε ένταση, τη ζήσατε στο πετσί σας και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τοπικό και έξω. Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να συνεννοηθείτε, να βρεθεί μια λύση ή να κάνει κάποιος από τους δύο πίσω ή δεν τίθεται τέτοιο θέμα καν? Δυστυχώς, λυπάμαι, γιατί στην προσπάθειά μου να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δημαρχό, δεν ήθελε να μ' ακούσει. Σε μια κοινωνία... Ξέρει ότι είστε κλεγμένος, προφανώς. Μα αυτό φαντάζομαι. Προσπάθησα να του εξηγήσω, αλλά δεν ήθελε να μ' ακούσει. Του είπα ότι εμείς εδώ που βρισκόμαστε, μας έχει ψηφίσει ο λαός όπως ψήφισε και εσάς. Δεν είμαστε περαστικοί, δεν είμαστε φαντάσματα, δεν είμαστε κλέφτες. Και θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μια προσπάθεια του νησιού, όσο μπορεί ο καθένας, με τη δύναμη, με το μυαλό, με τη θέληση που έχει. Λοιπόν, σε μια προσπάθεια του να του κάνω την ερώτηση, να του πω, μας είπε ο κύριος Δημαρχός ότι δεν υπογράφει το έργο της ανάπλασης. Και ήθελα να τον ρωτήσω, και του λέω, κύριε Δημαρχέ, να μας εξηγήσετε τους λόγους τους οποίους δεν θέλετε να υπογράψετε. Μου είπαν ότι δεν έγινε σωστή η εφαρμογή της μελέτης. Να πείτε ονόματα. Στη διάρκεια λοιπόν της ερώτησης, συνέχεια με διακόπτε, και κάποια στιγμή πετάχτηκε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και είπε τα δικά του ώστε να μην αφήσει τη συζήτηση να εξελιχθεί. Πραγματικά βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει όλα, είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Όσοι είναι τριγύρω του, δίπλα του, απέναντί του, είναι φαντάσματα. Και λυπάμαι ότι έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα παρακαλέσω τους ανθρώπους που είναι γύρω του να του εξηγήσουν ότι πρέπει να μαλακώσει. Είναι σε μια κοινωνία ενός συνόλου 50.000. Δεν είναι ούτε σε ένα στρατόπεδο, αυτός είναι ο αρχηγός του στρατοπέδου και αποφασίζει και διατάζει, ούτε είναι σε κάποια αγγέλη με ζώα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Δημαρχός. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ακούσαμε και τις δύο απόψεις. Να πούμε ότι δεν έχουμε ζητήθηκε να υπάρχει εδώ εκπρόσωπος του Δήμου. Δεν υπάρχει. Για πολλούς λόγους. Υπάρχει και μια ένταση, υπάρχει και μια μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων μια δυστοκία, έτσι να το πω, να παραβρεθούν. Όπως ζητήσαμε να υπάρχει εδώ εκπρόσωπος του Δήμου και για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, όπου φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, για να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά και με το προσφυγικό, και θέλαμε την άποψη του Δήμου, γιατί ούτε εκεί το έχουμε καθαρό ακόμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ελπίσω, να εκφράσω την ελπίδα και την ευχή να λυθεί σύντομα το ζήτημα για το καλό όλων και προπάντων της Ζακίνθου, και θα τα ξαναπούμε όταν με το καλό ελπίζουμε να λυθεί αυτό το θέμα. Καλό σας βράδυ, κύριε Τσίπηρα, καλό σας βράδυ, κύριε Μεϊντάνη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Εδώ Ζάκυνθος λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην πρώτη του συνέντευξη από την εκλογή του τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλησπέρα κύριε Στασινόπουλε. Καλησπέρα σας. Πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε σε πολύ λίγο χρόνο. Το ΖΕΟΝ όμως, και θα μου επιτρέψετε να δούμε ένα βίντεο πριν ξεκινήσουμε γιατί έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις, είναι τι πρόκειται να συμβεί και αν θα έρθουν πρόσφυγες στη Ζάκυνθο ή μετανάστες όπως έχει ακουστεί. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις όταν κινήθηκε το θέμα και επανερχόμαστε να το συζητήσουμε λίγο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας για τους πρόσφυγες μετανάστες σε όλη τη χώρα. Στο νησί της Ζακύνθου οι πολίτες κατέθεσαν τον προβληματισμό τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, μεν. Από τη στιγμή που θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων να μην το πω πρόβλημα, γιατί είναι και πρόβλημα, αλλά δεν είναι ωραίος χαρακτηρισμός το πρόβλημα. Το θέμα είναι η πολιτεία τι θα δώσει για να βοηθήσει, να ενισχύσει τις 13 αυτές περιφέρειες, οι οποίες θα αναλάβουν να υπομισθούν αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα. Κάποιοι ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί στην περίπτωση η Ζάκυνθος να φιλοξενήσει πρόσφυγες μετανάστες και εξήγησαν τους λόγους που το πιστεύουν αυτό. Και η Ζάκυνθος απλά δεν αντέχει αυτή την κατάσταση, ούτε οικονομικά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε προβλήματα με σκουπίδια, έχουμε προβλήματα με τους δρόμους, με πάρα πολλά θέματα που τα ξέρετε. Απλά δεν αντέχει ακόμη άλλη μια πληγή. Πιστεύω ότι η Ζάκυνθος δεν μπορεί να φιλοξενήσει μετανάστες λόγω ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Και βλέπουμε σε άλλα νησιά τι γίνεται και δεν θα είναι ωραίο να πάθει το ίδιο και το νησί μας λόγω τουριστικών που ζούμε από τον τουρισμό. Θα τα βλέπουν αυτά οι τουρίστες και δεν θα χάσονται στο νησί μας. Υπήρξαν και οι φωνές υποστήριξης προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει με βίαιο τρόπο από το σπίτι τους και η άποψη ότι έχουν ανάγκη τη φιλοξενία όσων περιοχών ανοίξουν τις πύλες τους. Και πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε περιφέρεια, δήμο, ώστε να υπάρξουν οι κατάλογες, οι ανάλογες προϋποθέσεις, ώστε να βοηθήσουμε και εμείς και να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, είναι άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει το προσεχές διάστημα να κατατεθούν προτάσεις για χώρους φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων από τους περιφερειάρχες, που θα αφορούν κυρίως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Οι περιφερειάρχες από την πλευρά τους υποστήριξαν την προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά ζήτησαν ίση κατανομή των αλλοδαπών. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των κατοίκων της Ζακύνθου. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Στασινόπουλε. Υπάρχει όχληση από την κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων? Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου και των άλλων περιφερειακών ενότητων που συζητάω με τους συναδέλφους, δεν έχει γίνει καμία όχληση, δεν υπάρχει κανένα έγγραφο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας ζητάει να πάρουμε συγκεκριμένη θέση για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που πλέον είναι και κοινωνικό θέμα για την Ελλάδα το συγκεκριμένο. Υπάρχει, όπως είδατε και στο βίντεο και γενικότερα, υπάρχει μια σύγχυση. Ακούγονται διάφορα. Ακούστηκε ότι θα έρθουν πάνω από 1.500 άτομα μετανάστες. Μιλάμε μόνο για πρόσφυγες? Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο. Σας είπα, επίσημα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό που ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι διαδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από την κεντρική εξουσία γενικά, είναι ότι θα έρθουν μόνο πρόσφυγες, μόνο όσοι θα ζητήσουν άσυλο, και συγκεκριμένα ακούγεται ότι θα μοιράσουν στις διάφορες περιφέρειες οικογένειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ζάκυνθος είναι ένα νησί το οποίο έχει φορτωθεί διάφορα προβλήματα, διάφορες φυσικές καταστροφές, και δεν θα αντέξει σε καμία περίπτωση να γίνει ένα καινούριος χώρος συγκέντρωσης όπως είναι η Μόρια. Άλλωστε, από ό,τι βλέπουμε, και ο σκοπός και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, αν καλεστούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα
όπως το έχουμε πει, όπως το έχει εκφράσει και η Περιφερειάρχης μας, η κυρία Ρόδη Κράτσα, ότι τα Ιόνια νησιά έχουν αρκετά προβλήματα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, έχουν φόρτο από κόσμο ο οποίος δεν είναι της περιοχής, οπότε επιπλέον κόσμος καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα υπάρχει περισσότερη επίπτωση στην τοπική κοινωνία. Πάντως να πούμε ότι και η κυρία Κράτσα στην σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Χρυσοχοίδη συμφώνησε, γιατί ήταν ομόφωνη. Η απάντηση είναι δήλωση που έκανε μετά ο επικεφαλής, ο πρόεδρος, να το πω έτσι, των περιφερειαρχών, ο κύριος Αγοραστός. Και από τη στιγμή που ήταν ομόφωνη, προφανώς και έχει συμφωνήσει και η Περιφερειάρχης, ότι εάν κληθούν και πρέπει να φιλοξενηθούν πρόσφυγες, είναι συγκεκριμένο το, είναι όπως είπατε ακριβώς πολύ σωστά, είναι πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά, ένας αριθμός έχει ακουστεί περί τα 200 άτομα, ότι δεν θα συμφωνήσει. Αν και όταν ήρθε εδώ στο νησί, μετά ακούσαμε ότι έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης. Μένει να το δούμε αυτό. Ακούστηκε επίσης, το οποίο ανησύχησε πολύ τον κόσμο, και ότι θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός μεταναστών. Αυτό μας το ξεκαθαρίσατε. Είπατε ότι αποκλείεται, είναι μόνο πρόσφυγες. 200 άτομα, όπως είπαμε, έχει συζητηθεί, και ότι αυτοί θα έμεναν στο παλιό νοσοκομείο, που είναι εντός αστικού ιστού ουσιαστικά πλέον. Όσον αφορά το παλιό νοσοκομείο, το έχω ξαναδηλώσει, το αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός συντήρησης του παλιού νοσοκομείου, ώστε να φιλοξενήσει τις δομές του νησιού. Και όταν λέω δομές, μην παρεξηγηθούμε, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εφορία, επιμελητήριο, υπηρεσίες, διευθύνσεις, τις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες πληρώνουν αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά σε ενίκεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει το παλιό νοσοκομείο ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, ή όπως αλλιώς θέλουμε να τους πούμε. Άλλωστε, από ενημέρωση που υπάρχει πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το συγκεκριμένο θέμα δεν το διαχειριζόμαστε εμείς ως περιφέρειες. Mm-hmm. Το διαχειρίζεται καθαρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Άρα δηλαδή, αν θα γίνει κάτι, αν θα έρθουν κάποιοι, αν θα φιλοξενήσουμε κάποιους ή δεν φιλοξενήσουμε, μπορεί να μην το γνωρίζουμε καν, γιατί θα γίνει με διάφορους διαγωνισμούς, από ό,τι ακούγεται, στα ξενοδοχεία. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις ενός επιχειρηματία όχι, ας το σπίτι σου, την επιχείρησή σου να στο πάρει η τράπεζα και μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία διάθεσης, άρα να βάζεις εισοδήματα για την επιχείρησή σου να είναι βιώσιμη. Αν θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, φυσικά εμάς δεν μας πέφτει κανένας λόγος ως περιφέρεια. Μάλιστα. Φαντάζομαι όμως ότι θα θελήσετε στην περίπτωση που γίνει αυτό να διασφαλίσετε ότι θα πρόκειται για πρόσφυγες, ότι θα είναι παιδιά, να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως έχει πει η κυβέρνηση, θα πρόκειται μόνο για πρόσφυγες, για συνόδευτα παιδιά και μόνο για όσους αιτούνται άσυλο, ώστε να περάσει ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα το εξετάσει πολύ πιο γρήγορα, επιταχύνει τους ρυθμούς. Και φαντάζομαι ότι θα ζητήσετε μια διασφάλιση γύρω από αυτό, στην περίπτωση, λέμε, που έρθουν πρόσφυγες στην Ζάκυνθο. Αν μας ζητηθεί γνωμοδοτικά, να πούμε, θα εκφράσουμε την άποψη που ήδη έχουμε εκφράσει, ότι η Ζάκυνθος ήδη είναι φορτωμένη με προβλήματα, δεν αντέχει άλλα προβλήματα. Τώρα, αυτό το λένε και άλλες περιφέρειες πάντως, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πείσει τον Υπουργό ή την κυβέρνηση. Πιστεύω πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει σχεδιάσει όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία πρόκειται να γίνει ή σκέφτονται να κάνουν. Γιατί καταλαβαίνετε, αν μας έρθει ένας πληθυσμός συγκεκριμένος, θα υπάρχουν και παιδιά. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά τμήματα τα οποία θα μπορούν, όχι σχολεία, ειδικά τμήματα προσαρμογής. Αυτοί αύριο μεθαύριο θα είναι ανάμεσα μας στην κοινωνία. Πώς θα λειτουργήσουν αυτοί? Και εδώ είναι η δική μας η φόβη. Mm-hmm. Δεν είναι φόβη. Μήπως μονιμοποιηθεί η προσωρινή κατάσταση, λέτε? Όχι, όχι. Πώς θα προσαρμοστούν στην κοινωνία τη δικιά μας? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Υπάρχουν οι υποδομές από το κράτος, ώστε αυτοί να μπορούν να αφομοιωθούν από τη δικιά μας κοινωνία και από την κοινωνία τη δικιά μας? Μα δεν τίθεται αυτό. Αυτό λέω, ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί πρόκειται για πρόσφυγες οι οποίοι θα έρθουν για 6 μήνες και θα φύγουν, αφού αιτηθούν άσυλο. Να πω σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να το επαναλάβω,
ότι και για τη συγκεκριμένη κουβέντα είχαν κληθεί αρκετοί από τον Δήμο Ζακύνθου, οι οποίοι δεν θέλησαν να έρθουν. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το ποια είναι η θέση του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα. Οφείλω να το πω, για να μην κατηγορηθούμε ότι δεν έχει κληθεί κάποιος από το Δήμο ή ότι μόνο έχουμε καλέσει την περιφέρεια και ότι οι ερωτήσεις απευθύνονται μόνο στην περιφέρεια, καθώς σαφώς και αφορά και τον Δήμο. Κύριε Παπαδημητρίου, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το αποφεύγουμε. Πρέπει να το κοιτάμε κατάματα, να το συζητάμε, να το αντιμετωπίζουμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί να δίνουμε λύσεις. Δεν θα πω εγώ ναι ή όχι. Δεν είναι η αρμοδιότητα η δικιά μου. Η αρμοδιότητα η δικιά μου είναι όταν καλεστώ σε ένα πραγματικό γεγονός να προσπαθήσω να δώσω τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη δικιά μας κοινωνία. Πολύ σωστά. Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα το προσφυγικό και να πάμε στην επόμενη μέρα. Μετράτε κάποιες εβδομάδες ως αντιπεριφερειάρχη, ως νέα περιφέρεια, ως νέα αρχή των Ιωνίων και συγκεκριμένα της Ζακύνθου. Ποιοι είναι οι στόχοι, ο σχεδιασμός, τα εμπόδια που έχετε βρει μέχρι τώρα? Τα εμπόδια είναι πολλά. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε όλοι, άλλωστε είναι γνωστά στην κοινωνία και γι' αυτό καλούμαστε εμείς σήμερα να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που απέτυχε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή να τα λύσει. Σήμερα συγκεκριμένα έρχομαι από την Κέρκυρα, από ένα διεθνές συνέδριο πολιτικής προστασίας, στο οποίο αναφερθήκαμε στα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκαν και αντιμετωπιστήκαμε, καλεστήκαμε να αντιμετωπίσουμε στις φωτιές στο Κερί και στον Αγαλά πριν λίγο καιρό. Εκεί εντοπίσαμε και τα προβλήματα ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση τόσο για τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας όσο και για μας τους αιρετούς. Το ερώτημα που έθεσα εκεί μέσα ήταν, εγώ εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή ήμουνα 15 ημέρες αντιπεριφερειάρχης και είχα καλεστεί να πάρω κάποιες αποφάσεις. Ποιος είχε εκπαιδεύσει εμένα? Ποιος είχε εκπαιδεύσει το δήμαρχο που έκανε εκένωση του χωριού? Καταλαβαίνετε ότι κάποια γεγονότα για να αντιμετωπιστούν πρέπει να έχουν εξειδικευμένη γνώση. Όπως τους έθεσα τον προβληματισμό των άλλων. Ποιος πληρώνει τι? Καλεί ο διοικητής της πυροσβεστικής να πάνε οι υδροφόρες. Καλεί το Δήμο, δεν απαντάει. Καλεί την περιφέρεια, δεν απαντάει. Τι γίνεται? Ποιος έχει ποινικές ευθύνες μετά? Ή αν ο ένας απαντήσει και ο άλλος δεν απαντήσει και αναγκαστεί να πάρει όλο το βάρος του οικονομικού φορτίου, γιατί δεν σας κρύβω ότι σας ως περιφέρεια για τις φωτιές του Κεριού πληρώσαμε 24.000 ευρώ για υδροφόρες, για μηχανήματα έργων, τα οποία είχαμε εντολή, διαταγή από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και από το συντονιστικό όργανο το οποίο χειριζόταν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν είχαμε την εξειδικευμένη γνώση να ξέρουμε πρέπει να πληρώσουμε αυτά. Πρέπει να τα καλέσουμε να έρθουν να βοηθήσουν. Από την άλλη, αν δεν τα καλούσαμε ή αν δεν χρησιμοποιούσαμε τις υδροφόρες και εγώ ήταν το Κερί, και εγώ ήταν το χωριό, τραυματιζόταν ένας άνθρωπος. Όχι χανόταν ανθρωπίνη ζωή. Χανόταν ένας άνθρωπος. Τι θα λέγαμε? Για 5-10 χιλιάρικα χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πλέον, να οριοθετηθούν για να υπάρχει και η απόδοση ευθυνών. Οπότε λέτε ότι ακόμα είστε στο στάδιο του μαθαίνω, να το πω έτσι, στα νηπιακά βήματα σε αυτό το πόστο. Φαντάζομαι θα τα βρείτε, θα τα λύσετε. Δεν υπάρχει, νηπιακά βήματα. Όταν η φυσική καταστροφή σου χτυπάει την πόρτα, θέλει να κάνει συγκεκριμένες. Ήρθε ο κύριος Χαρδαλιάς, θυμάμαι, ήρθε από την πυροσβεστική, ήρθαν ικανότατα. Δεν μπορεί ο κύριος Χαρδαλιάς να είναι πανταχού παρόν. Όχι, είναι τιμή μας που βρέθηκε στο νησί, είναι τιμή μας που ήταν ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής, αλλά αν υπήρχε ταυτόχρονα μια άλλη τέτοια φωτιά, τέτοιου μεγέθους σε μια άλλη περιοχή ή ακόμα μεγαλύτερη, τι θα γινότανε? Θα γινόμαστε δεύτερο μάτι. Το ξέρετε ότι στο Κερί δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε στήσει το συντονιστικό? Οπότε καταλαβαίνετε, δημιουργούνται θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά σχέδια δράσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παρόμοιες χώρες. Μια και το θίγουν το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες, μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή Κερί και Λιθακιά, υπάρχουν δύο ομάδες.
εθελοντικές και του κερίου και της Λιθακιάς. Και ξέρω ότι έχει γίνει ένα αίτημα για κάποια χρηματοδότηση, για το κερί έχει, η Λιθακιά δεν έχει. Υπάρχει περίπτωση να ενισχυθούν οικονομικά αυτές οι ομάδες, γιατί το είδατε, γιατί ήσασταν εκεί και το ζήσατε και από κοντά, είδατε ότι ήταν καθοριστική η παρέμβαση και των δύο ομάδων και κυρίως και της Λιθακιάς που ξεκίνησε η φωτιά και πρόλαβαν πολύ άσχημες καταστάσεις. Και ξέρω ότι υπάρχουν αιτήματα προς την περιφέρεια, όχι μόνο από αυτές τις δύο τις ομάδες και από άλλες που είναι αναγνωρισμένες έτσι, από την πολιτική προστασία για χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποιο κονδύλι το οποίο θα διατεθεί? Κοιτάξτε, πρέπει από τη γενική. Αυτό συζητάμε και λέμε ότι πρέπει από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θεσμοθετηθούν αυτές οι διαδικασίες οι οποίες θα χρηματοδοτούν και τις εθελοντικές ομάδες. Τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία και η εθελοντική ομάδα, μια καινούργια εθελοντική ομάδα στον Αγαλά προς πιστοποίηση, η οποία πραγματικά απέδειξε ότι είναι ενεργή, μπορεί να βοηθήσει και ήταν παρόν. Όπως και ο Ερυθρός Σταυρός, όπως και άλλες εθελοντικές ομάδες οι οποίες ήρθαν από τα Μέγαρα. Βλέπουμε εδώ πλάνα από την Φωτιά. Και από άλλα μέρη της Ελλάδος που ήρθαν. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγκεκριμένες δράσεις που κάνουν οι ομάδες. Και πρέπει να οριστεί ποιος θα κάνει τι και ποιος θα δίνει διαταγές σε ποιον και γιατί. Για πολύ να σημαντικό. Υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Αντιπλημμυρικά. Αντιπλημμυρικά είμαστε, θεωρώ, σε ένα πολύ καλό σημείο. Βοήθησε και ο καιρός, γιατί αν περιμένουμε Νοέμβρη μήνα αντιπλημμυρικά. Όχι, μπορώ να πω ότι από την πρώτη μέρα που πήραμε τη διαχείριση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, αμέσως ξεκινήσαμε τα αντιπλημμυρικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 70 με 80% των ενεργειών που έπρεπε να κάνουμε. Γνωρίζετε ότι το διάστημα είναι πολύ μικρό και μας τύχαν τόσα πολλά ενδιάμεσα. Και πιστεύω ότι σε προβλεπόμενες φυσικά γεγονότα είμαστε έτοιμοι, από ό,τι βλέπετε και στο βίντεο αυτή τη στιγμή, σε προβλεπόμενες φυσικές καταστάσεις δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στις συνεργασίες. Εσείς τώρα καλείστε να συνεργαστείτε και με τον βουλευτή του νησιού και με τον δήμαρχο του νησιού. Είστε κάπου στη μέση, να το πω έτσι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ας ξεκινήσουμε για τη συνεργασία με τον Δήμο. Είναι αγαστή, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αγκάθια? Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να συνεργαστείτε για το κοινό καλό? Έχουμε το ευτύχισμα, είμαστε ευτυχείς στη Ζάκυνθο να έχουμε μόνο ένα Δήμο. Καλύτερα θα ήταν να είχαμε παραπάνω για να μπορούν να υπάρχουν περισσότερα άρα χέρια. Άρα είναι και λίγο δυστύχημα, όχι μόνο ευτύχημα. Είναι ευτύχημα τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί μπορούμε όλοι μας την ενέργεια να την χρησιμοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε τις ενέργειες του Δήμου. Αρκεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις και να μπορούμε εμείς, όχι να μπορούμε, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε δίπλα τους. Η ρόλη μας είναι διακριτή, ξέρουμε τα όρια του καθενός, ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνει και γι' αυτό πιστεύω ότι με λίγη καλή θέληση και κάποιες σωστές αποφάσεις θα μπορέσουμε να πάμε το νησί μας ένα βήμα μπροστά. Μέχρι τώρα είναι καλά τα πρώτα δείγματα? Ακόμα είμαστε στο βηματισμό. Η Περιφερειακή Αρχή πιστεύω ότι δεν χρειάστηκε, και εγώ προσωπικά δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα σας πω, αλλά δεν χρειάστηκα χρόνο προσαρμογής. Άλλωστε ήμουν αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γνώριζα τις διαδικασίες και γι' αυτό πήγαμε και τρέξαμε κατευθείαν στα έργα. Και ο Δήμος πιστεύω ότι και επιβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει το βηματισμό του. Άλλωστε πιστεύω ότι είναι σε καλό σημείο. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, τελειώνει η εκπομπή μας, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, είναι η αλήθεια. Βγάλαμε διάφορα και πολλά συμπεράσματα. Θα ήθελα να μας πείτε τι να περιμένουν οι Ζακυνθινοί στο άμεσο μέλλον. Δεν μιλάω σε βάθος τετραετίας. Στο άμεσο μέλλον, μέχρι την επόμενη σεζόν. Στο άμεσο μέλλον πρέπει να περιμένουν, όπως ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουμε ανοίξει τις πόρτες στην κοινωνία του νησιού. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη στις διάφορες διαδικασίες και και οπουδήποτε χρειάζεται την Περιφερειακή Ενότητα. Είμαστε δίπλα τους, δίνουμε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του Ζακυνθινού.
Και στο επόμενο βήμα είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε διάφορα έργα υποδομών. Αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει τεχνικά δελτία ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για μελέτες, γιατί από ό,τι γνωρίζετε πολύ καλά δεν βρήκαμε τίποτα, εκτός τα έργα τα οποία τρέχουν, δεν έχουμε βρει τίποτα το οποίο να σηκώσουμε μια μελέτη ή να ξεκινήσουμε ένα έργο. Άρα είμαστε αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάποιες μελέτες για κάποια έργα υποδομών που θα γίνουν αργότερα. Και να τα πω εντάχει, είναι 4 τα τεχνικά δελτία τα οποία έχουμε καταθέσει. Μελέτη Λούμπα γέφυρα Αγίου Χαραλάμπη με κυκλικούς κόμβους και γέφυρα διπλής κυκλοφορίας. Οπότε ο δρόμος διπλής ροής, να μην χρειάζονται τα φορτηγά να πηγαίνουν μέχρι το γήπεδο και να γυρίζουν, να μην χρειάζονται τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που θέλουν να πάνε στο καράβι να περνάνε και να ενοχλούν μπροστά από τον Άγιο Διονύση. Θα πηγαίνουν κατευθείαν, θα υπάρχει συνεχή ροή, θα αποσυμφορίζεται γρήγορα η πόλη. Δεύτερο τεχνικό δελτίο που καταθέσαμε είναι η παράκαμψη του Αγίου Δημητρίου, που είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα. Τρίτον τεχνικό δελτίο που καταθέσαμε είναι αλικές με σύνδεση στο δρόμο του Κατασταρίου. Ο καινούριος δρόμος ο οποίος γίνεται ξύγκια αλικές πέφτει στα τηγάνια. Το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη από πού θα πάει ο δρόμος, από πού θα διοχετευτούν τα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια στενή γέφυρα που όλοι γνωρίζουμε που χωράει ίσα ίσα ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορεί μια εθνική οδός με 2 λωρίδες κυκλοφορίας να φτάνει σε ένα σημείο, σε ένα λαιμό μπουκαλιού μπορώ να πω, και θα φρακάρουν τα πάντα εκεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε να καταθέσουμε, να κάνουμε μια μελέτη πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε αυτό το σημείο. Και τελειώνοντας, το τέταρτο είναι μια αναγνωριστική μελέτη να συνδέσουμε τον Πλάνο και το Τσιλιβί με το Γαϊτάνι, με το νοσοκομείο, με ένα καινούριο δρόμο διπλής κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δρόμο. Τα λεωφορεία και τα αγιοταχή κινούνται μέσα από τα χωριά και μέσα από τα χωράφια. Αυτά που δεν είναι βάθος τετραετίας, έτσι. Είναι φαντάζομαι τεχνικά δελτία τα οποία ήδη έχουμε καταθέσει. Όχι, το λέγεται, θα είμαστε από πάνω και θα ελέγχουμε, να το ξέρετε. Κοιτάξτε, όλοι μέχρι σήμερα λέγανε ότι κάτι κάνανε. Εμείς το κάνουμε. Ωραία. Το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει από το πρώτο βήμα. Εμείς το κάναμε. Περιμένουμε τη βοήθεια όλων, τη βοήθεια των υπηρεσιών, τη βοήθεια του κράτους να μπορέσουμε να πάμε τη Ζάκυνθο ένα βήμα πιο μπροστά. Εδώ είμαστε εμείς, να τα ξαναπούμε γιατί ο χρόνος μας τελείωσε. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα σας έχουμε πάλι καλεσμένο στην εκπομπή και αυτή τη φορά θα έχουμε και από την αντιπολίτευση, γιατί είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, να έχουμε ένα ζωηρό διάλογο, έτσι να το ευχαριστηθούμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Ξέρω ότι δεν είστε υπέρ του διαλόγου έτσι κι αλλιώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, εδώ Ζάκυνθος. Καλή σας νύχτα.